Κάνουμε μια στάση εργασίας τρίωρη από τις 7 έως τις 10 στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίες ως συμπαράσταση στην πανελλήνια στάση εργασίας που έχει κηρύξει η ΠΟΕΒΗΝ για όλους τους συμβασιούχους, με όλες τις μορφές εργασίας που υπάρχουν, γιατί δυστυχώς σήμερα το σύστημα υγείας καλύπτεται με 16.000 συμβασιούχους πάσης μορφής. Μιλάμε για ΟΑΕΔ, τους 4.000, μιλάμε για επικουρικούς, μιλάμε για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Αυτό το παιχνίδι γίνεται εδώ και 4 χρόνια. Μιλάω προσωπικά για τους 4.000 μέσα σε αυτούς που ανήκω και εγώ. Παίρνουμε ανανεώσεις συνέχεια. Καλό αυτό. Προερχόμαστε από μεγάλη μακροχρόνια ανεργία. Και προσπαθούμε, εκείνο που ζητάμε, αφού είμαστε ένα γκέι και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε τα στατιστικά όλα, το λέει γιατί καλύψαμε όλο αυτό τον καιρό με τον κορονοϊό, μπορούμε να σας δείξουμε βίντεο, οτιδήποτε που έχουν φανεί τα παιδιά που ήταν στην πρώτη γραμμή. Λοιπόν, εκείνο που ζητάμε, δεν θέλουμε άλλο αυτό τον δεν θέλουμε άλλο αυτή την αβεβαιότητα. Έχουμε οικογένειες από πίσω μας, έχουμε παιδιά. Εγώ προσωπικά είμαι χείρα. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή ο καθένας έχει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων, εκείνο που ζητάμε, αν μπορούν να μετατραπούν, γιατί μετά από τόσα χρόνια να μετατραπούν αυτές οι ελαστικές μορφές εργασίας που υπάρχουν, να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου. Μετά από 4 χρόνια. 4 χρόνια. Έχουμε πάρει 3 και 6 υπάρχουν. Και 8 από το 14 και από το 12 γίνεται αυτό το πράγμα. Και κάτι πρέπει. Πολλές ειδικότητες. Δεν έχουμε τα πλεονεκτήματα των μονίμων. Φυσικά. Δεν μπορούμε να. Είναι καλές μορφές εργασίας για την εκάστοτε κυβέρνηση. Ούτε ιδιωτική είμαστε, ούτε στο ιδιωτικό τομέα ανήκουμε, ούτε στο δημόσιο. Έτσι. Δεν έχουμε τα πλεονεκτήματα του δημοσίου, ούτε του ιδιωτικού. Πού είμαστε? Να καθοχυρώσουμε αυτά τα χρόνια μας. Γιατί όλοι μας είμαστε σε μεγάλες ηλικίες. Είμαστε σε μεγάλες ηλικίες. Δεν μπορούμε. Για την αγορά εργασίας έχουμε εξοφλήσει. Φυσικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θέλουμε τη στήριξη του διοικητή. Θα έχουμε συνάντηση σε λίγο. Δεν έχουμε παράπονο. Όλοι οι συνάδελφοι, οι μόνιμοι, δεν έχουμε κανένα παράπονο. Και εγώ προσωπικά και τα παιδιά μου. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Ναι. Θέλουμε να ακουστεί αυτό στην τοπική κοινωνία. Ο καθένας τραβάει τον αγώνα του. Ξέρει τον αγώνα του, ξέρει το ζόρι του. Γι' αυτό βγήκαμε για λίγη ώρα, γιατί έχουμε υποχρεώσεις από πίσω. Δεν εγκαταλείπουμε τις θέσεις μας. Γι' αυτές παλεύουμε.